Το σημερινό νομοσχέδιο, κυρίες και κύριοι βουλευτές, έχει αντικείμενο οικονομικό. Όμως, θα ήθελα να πω ότι για μας, για τη Χρυσή Αυγή, δεν είναι σημαντικότερο ζήτημα η οικονομία από ένα εθνικό θέμα. Ήταν φτωχοί και άλλοτε οι Έλληνες. Πολύ φτωχότεροι από σήμερα. Αλλά στα εθνικά ζητήματα ήταν ασυμβίβαστοι. Επένοντο οι Έλληνες στις αρχές του 20ου αιώνα, όταν έφευγε ο ίδιος ο γαμπρός του Πρωθυπουργού, ο Παύλος Μελάς, για να πάει να χύσει το αίμα του για τη Μακεδονία. Δεν υπολόγισαν ούτε την πρόσφατη χρεοκοπία που υπήρξε τότε, ούτε τα οικονομικά ζητήματα. Και μια και μιλάμε για την Μακεδονία, θέλω να απευθυνθώ στη Νέα Δημοκρατία, η οποία εκπροσωπεί υποτίθεται την κεντροδεξιά παράταξη και η οποία από το 1974 μέχρι σήμερα, από τη μεταπολίτευση μέχρι σήμερα, είναι η τοπαθής και ιδεολογικά και πολιτικά νικημένη από την αριστερά, την οποία πραγματικά αντιμετωπίζει με δέος και λέει ότι σέβεται την ιστορία της. Εμείς δεν τη σεβόμαστε και με αφορμή το ζήτημα της Μακεδονίας θα το αποδείξω. Μεσοπόλεμος. Η διεθνής απαιτεί να ληφθεί απόφαση για ανεξάρτητη Μακεδονία και Τράκη. Ο πρώτος απεσταλμένος του ΚΚΕ αφορά μόνο το ΚΚΕ. Όχι, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, διότι κάποτε υπήρχε ένα κόμμα, το ΚΚΕ, από το οποίο προέκυψε, μην πατάτε το κουδούνι, ο προηγούμενος ομιλητής μίλησε 25 λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. 35. Υπήρχε ένα κόμμα, λοιπόν, το ΚΚΕ, από το οποίο προέρχεστε πλήστη από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και από το οποίο προήλθε το ΚΚΕ εσωτερικού το 1968. Ουδέποτε αρνήθηκε όμως και κατήγγειλε την ιστορία του ΚΚΕ. Επομένως, σας αφορά άμεσα. Από το ΚΚΕ εσωτερικού πήγαμε στο συνασπισμό και από το συνασπισμό στο ΣΥΡΙΖΑ. Δική σας, λοιπόν, η ιστορία του ΚΚΕ και να δούμε εάν μπορείτε να είστε υπερήφανοι για αυτή. 1924, λοιπόν, ο πρώτος εκπρόσωπος πηγαίνει, Γεώργιος Γεωργιάδης, αρνείται την αυτόνομη Μακεδονία και Θράκη. Διαγράφεται από το ΚΚΕ, το οποίο καταγγέλει σαν αντεθνικό. Πάει μετά ένας κύριος, ονόματι Σαργολόγος, Νικόλαος, ο οποίος δέχεται τη θέση αυτή την ανθεληνική περί αυτόνομης Μακεδονίας και Θράκης, παίρνει 7.000 δολάρια από τη Μόσχα για ενίσχυση του ΚΚΕ, το ήθος της αριστεράς, και μετά στη συνέχεια τι κάνει, φεύγει για την Αμερική κλέβοντας τα λεφτά. Και έχουμε μετά την παρακάτω απόφαση μνημείο εθνικής προδοσίας του 3ου εκτάκτου συνεδρίου του ΚΚΕ της 26ης Νοεμβρίου του 1924. Σας αφορά, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλιώς καταδικάστε την ιστορία αυτή. Έλεγε, λοιπόν, η απόφαση του συνεδρίου. Ανεξαρτησία στη Μακεδονία και στη Θράκη. Η ντόπια κεφαλαιοκρατία καταπιέζει τις εθνικές μειονότητες. Στη Μακεδονία και στη Θράκη η ελληνική πλουτοκρατία καταδυναστεύει ένα μέρος του μακεδονικού και θρακικού λαού. Και έρχομαι στον περίφημο ιστορικό της αριστεράς, Ιωάννη Κορδάτο. Γραμματέα του ΚΚΕ 1920-1924 και διευθυντή του Ριζοσπάστη, ο οποίος διαγράφεται από το ΚΚΕ για τη θέση του, την αντίθετη προς την ανθεληνική στάση του κόμματος στο ζήτημα της Μακεδονίας και γράφει το παρακάτω άρθρο. Ο Κορδάτος τον οποίον προλέτε ότι σας εκπροσωπεί, ιδού τι λέει. Η διεθνής εξάσκησε την επιρροή της και πίεσε στο έκτακτο συνέδριο του κόμματος του Νοέμβρη του 1924 να αντικαταστήσει την κεντρική Κορδάτο. Από τότε το ΠΑΝ κατέρευσε σε συντρίμια. Το άκρο ναότον του παραλογισμού ήταν το σύνθημα της αυτονομίας της Μακεδονίας, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ που πάτε για σύνθετη ονομασία. Το ΚΚΕ
δημιούργησε με τα ταύτα αυτό το ζήτημα. Η πολιτική αυτή έδωσε στο κόμμα το τελειωτικό χτύπημα. Γιατί αποδοκιμάστηκε από το λαό. Γιατί ο κομμουνισμός στην Ελλάδα παρουσιάστηκε σαν σύμμαχος του βουλγάρικου σοβινισμού. Αυτά λέει ο Κορδάτος, ο δικός σας Κορδάτος. Κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΚΕ. Και ερχόμαστε βέβαια στα χρόνια της αλληλοσφαγής, όπου και εκεί το κόμμα σας και εκπροσωπεί και εσάς, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό το πράγμα, έβγαλε αποφάσεις μνημεία προδοσίας με κυριότερη αυτή της πέμπτης ολομέλειας, της περίφημης, όπου έλεγε ότι στη Βόρεια Ελλάδα ο σλαβομακεδονικός λαός τα έδωσε όλα για τον αγώνα και πολεμά για μια ολοκλήρωση ηρωισμού και με μια ολοκλήρωση ολοκληρωμού και αυτοθυσίας και ότι ο μακεδονικός λαός θα βρει την πλήρη αποκατάστασή του. Αυτά έλεγε τότε το ΚΚΕ, αυτά θα κάνει πράξη ο ΣΥΡΙΖΑ αποδεχόμενος μια σύνθετη ονομασία. Κάτω τα χέρια από τη Μακεδονία όμως, δεν θα περάσουν τα σχέδιά σας. Δεν θα τελειώσω εδώ. Έγινε συνέδριο τότε των λεγόμενων Σλαβομακεδόνων, αδόκιμος όρος, και Σλάβος και Μακεδόνας δεν μπορείς να είσαι, ή Μακεδόνας θα είσαι ή Σλάβος. Έγινε συνέδριο λοιπόν στο Βίτσι, όπου μίλησε ο περίφημος Καραγιώργης και μεταξύ άλλων είπε: παλιότερα οι Τούρκοι μπέιδες, οι Σέρβοι και οι Έλληνες κομιτατζίδες, οπλαρχηγοί Παυλομελάδες και καπετάν Βαρδέοι, που έσφυγαν τη θηλιά στο λαιμό του μακεδονικού λαού. Αυτοί είστε, κατηγορείτε για εγκληματία τον Παύλο Μελά. Το αρνηθήκατε ποτέ, το καταγγείλατε? Όχι βέβαια. Κυρίες και κύριοι, βουλευτές, μέγα το ζήτημα της Μακεδονίας. Βγήκε σήμερα ένας ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κύρτσος, και είπε ότι είμαστε σε συνεννόηση, λέει, με το ΣΥΡΙΖΑ. Ποιοι εμείς? Ιδού για τα πρακτικά σας. Το πρώτο φύλλο της εφημερίδας μας πριν 25 χρόνια. 10 Ιανουαρίου του 1993. Κανένας συμβιβασμός για τη Μακεδονία μας. Το λέγαμε τότε, το λέμε και τώρα. Εσείς όμως, όλοι οι αριστεροί, ήσασταν απόντες από τα εθνικά συλλαλητήρια. Και λέγατε φασίστες όσους μιλούσαν για τη Μακεδονία. Τα σχέδιά σας δεν θα περάσουν. Η Χρυσή Αυγή θα δώσει τον αγώνα. Εναντίον όλων, άμα χρειαστεί, κάθε σύνθετη ονομασία, με οποιαδήποτε μορφή, γεωγραφική, έργα όμνης, χωρίς έργα όμνης δεν μας ενδιαφέρει. Το όνομα Μακεδονία δεν θα πάει στους Σκοπιανούς. Ο ελληνικός λαός θα αντιδράσει, να το ξέρετε. Δεν θα περάσουν τα σχέδιά σας. Κάτω τα χέρια από τη Μακεδονία.